Δεινός επιχειρηματίας, ανήσυχο πνεύμα και πρωτοπόρος, αλλά κυρίως απλός και ταπεινός άνθρωπος που εκτιμούσε τις χαρές της ζωής. Ο Μιλτιάδης Καράτζης σημάδεψε ανεξίτηλα την Κρήτη που μοιάζει πιο φτωχή χωρίς την παρουσία του και συνεχίζει να τον τιμά ακόμα και 7 χρόνια μετά τον χαμό του στην ιδιαίτερη πατρίδα του που αγάπησε όσο κανένα άλλο τόπο. Η προσφορά αυτού του ανθρώπου ήταν τεράστια και πράγμα το οποίο αναγνωρίζεται και σήμερα και εμείς οι άνθρωποι που ήμασταν δίπλα του, που περπατάμε στο δρόμο, το βλέπουμε. Ο Κώστας Αρχοντάκης ήταν άνθρωπος που πορεύτηκε για δεκαετίες στο πλευρό του αείμνηστου Μιλτιάδη Καράτζη. Όσο πολύτιμες κι αν ήταν οι συμβουλές του επιχειρηματία για τους πιο στενούς του συνεργάτες και όσο κι αν μάθαιναν παρακολουθώντας τη στρατηγική που ακολουθούσε στις επιχειρήσεις του, τόσο αυτό που τους κέρδισε στον Μιλτιάδη Καράτζη ήταν το καθαρά ανθρώπινο στοιχείο. Όσο ψηλά κι αν είχε φτάσει, δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Σε ένα δείπνο που είχε παρατεθεί, όπου είχαν βρεθεί πρέσβεις, υπουργοί σε μια εκδήλωση, ήταν βάφτιση συγκεκριμένα. Ο Τάδε είναι υπουργός, ο Τάδε, ο πρεσβευτής ο από εκεί. Και εσείς, κύριε Καράτζη, η ιδιότητά σας, ξέρετε τι είπε? Είπε ότι είμαι βοσκός. Οι τιμητικές εκδηλώσεις για τον Μιλτιάδη Καράτζη υπήρξαν πολλές, αλλά ο ίδιος αισθανόταν πάντα το ίδιο άβολα, πιστεύοντας ότι δεν χρειαζόταν να τον τιμούν. Είμαι τόσο συγκινημένος που τα λόγια πηγαίνουν δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Ποτέ δεν ήθελε ούτε να τον μπενεύουν, ούτε δεν ήθελε τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν ζούσε αυτή την εκδήλωση δεν θα την επιθυμούσε. Αλήθεια σας το λέω, ήταν τόσο πολύ ταπεινός. Ο Μιλτιάδης Καράτζης γεννήθηκε στο Μελιδοχώρι, βρέθηκε στην Αυστρία για σπουδές, αλλά γρήγορα το επιχειρηματικό του δαιμόνιο τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια, δημιουργώντας την πρώτη δική του εταιρεία. Επιστρέφοντας πίσω, κάθε βήμα του τον οδηγούσε και πιο ψηλά και γρήγορα γεννήθηκε ένας επιχειρηματικός κολοσσός, προσφέροντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Όμως το πολυτιμότερο δώρο ήταν η οικογένειά του. Πάντοτε μου το έλεγε, μου λέει, ευτυχώς τουλάχιστον έχω παιδιά τα οποία πραγματικά προχωράνε μπροστά. Πάντα είχε βέβαια δίπλα και τη σύζυγό του, την κυρία Νανά. Εξίσου ισχυροί παρέμειναν πάντα και οι δεσμοί με το χωριό του, το Μελιδοχώρι. Εκεί που το ερχόμενο Σάββατο ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων θα τον τιμήσει με τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του σε μια εκδήλωση που αποτελεί ελάχιστη μνήμα στο σπουδαίο έργο και τη μεγάλη προσωπικότητά του.